Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Είναι Σάββατο 7 Ιουλίου. Πάμε να παρακολουθήσουμε τους κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφουμε αναλυτικά. Οι συνθήκες εργασίας των επαγγελματιών οδηγών στην Ευρωβουλή, κυρίες και κύριοι, από το Στέλιο Κούλογλου ήταν ένα θέμα το οποίο θίχτηκε με πολύ μεγάλη προσοχή. Άσκησε στη Νέα Δημοκρατία και τους ευρωβουλευτές της για τη στάση τους στην ψηφοφορία γύρω από το ωράριο των επαγγελματιών οδηγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Στέλιος Κούλογλου. Μιλώντας στη Δέλτα Τηλεόραση, ανέφερε ότι η Νέα Δημοκρατία και η Χρυσή Αυγή ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο εναντίον των περιορισμών στις συνεχόμενες ώρες εργασίας των οδηγών, ζήτημα που έχει επίδραση τόσο στις εργασιακές τους συνθήκες, όσο και στην ασφάλεια των μεταφορών. Η Νέα Δημοκρατία μαζί με τη Χρυσή Αυγή είχαν ψηφίσει εναντίον του 8 ώρου εργασίας, εναντίον των 48 ωρών την εβδομάδα, που σημαίνει 6 μέρες επί 8, και επίσης και εναντίον των 80 ώρων, δύο διαδοχικές εβδομάδες, να μην δουλεύουν δηλαδή οι οδηγοί παραπάνω από 40 ώρες, αν είναι να δουλέψουν δύο συνεχόμενες εβδομάδες. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό έχει να κάνει τόσο με τα δικαιώματα των οδηγών, όσο όμως και με την ασφάλειά μας, διότι οι επαγγελματίες οδηγοί, οι οποίοι είναι σκοτωμένοι στη δουλειά, κινδυνεύουν να προκαλέσουν ατυχήματα και να σκοτώσουν και εμάς. Βεβαίως, μου προξενεί εντύπωση ότι ψηφίστηκε αυτό και από τη Νέα Δημοκρατία, και δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία έχει υιοθετήσει πλέον θέσεις ακροδεξίες, όχι μόνο σε πολιτικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικό και οικονομικό. Με αφορμή τη στάση της Νέας Δημοκρατίας στην Ευρωβουλή, ο Στέλιος Κούλογλου κατηγορεί το κόμμα και την ηγεσία του ότι ταυτίζονται με τις ακροδεξιές πολιτικές, όπως αυτή του Αυστριακού καγκελάριου Κούρτς, που οδηγούν σε κατεδάφιση εργασιακών δικαιωμάτων και κατακτήσεων δεκαετιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν και συνδικάτα και πολιτικές δυνάμεις που δεν θέλουν να πάμε πίσω σε έναν εργασιακό μεσαίωνα, με μεγάλες επιπτώσεις και στην καθημερινότητά μας. Το παράδειγμα των κουρασμένων επαγγελματιών οδηγών είναι πολύ χαρακτηριστικό. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό δεν αρκεί, πρέπει να όλοι μας να κινητοποιηθούμε και επίσης να καταλάβουμε ότι αυτή η ρητορική της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η ρητορική του μίσους, δεν είναι απλά και μόνο για το μακεδονικό ή για οτιδήποτε άλλο. Έχει να κάνει με όλο το φάσμα των κοινωνικών ετοιμάτων και των κοινωνικών κατακτήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι η Νέα Δημοκρατία εξέφρασε τη δυσφορία της, διότι ο κύριος Μοσκοβισή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην μειωθούν οι συντάξεις από το 2019. Από τη δική της πλευρά, η αξιωματική αντιπολίτευση, όπως αναφέρουν πηγές της Νέας Δημοκρατίας, απαντά ότι οι ευρωβουλευτές του κόμματος υπερψήφισαν το σχετικό άρθρο με την αιτιολογία ότι δίνει ευελιξία και ικανοποιεί αίτημα Ελλήνων αυτοκινητιστών, βοηθώντας τους να ανταπεξέλθουν στον ανταγωνισμό, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Μεγαλύτερη ελευθερία για την Ελλάδα δίνεται μετά την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, σύμφωνα με τον βουλευτή στον Εύρο του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Γιώργο Καΐσα. Στα θετικά σχόλια των ηγετών κρατών, των στελεχών των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και του διεθνούς τύπου, στάθηκε ο βουλευτής Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφοντας το παρόν και την προοπτική της επόμενης ημέρας για την ελληνική οικονομία. Ο Γιώργος Καΐσας έκανε λόγο για εσωτερική παραφωνία, την οποία μάλιστα χαρακτήρισε ως επιζήμια για τη χώρα. Νομίζω ότι η παραφωνία είναι μέσα στη χώρα. Και αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Πρέπει να δημιουργηθεί και δημιουργήθηκε το κλίμα διεθνώς. Υπάρχει δηλαδή αυτή η αισιοδοξία, αυτή ότι η Ελλάδα βγήκε, άλλαξε σελίδα. Μπορεί να το χρέος βιώσιμο, οι δείκτες όλοι αναπτυξιακοί και τα λοιπά, οι ανεργίες, όλα βελτιώνονται. Άρα πρέπει να το δημιουργήσουμε. Αυτή η μιζέρια που υπάρχει μέσα στη χώρα και αυτό που εκφράστηκε και μέσα στη Βουλή και από τους άλλους αρχηγούς των κομμάτων, αλλά κυρίως από την αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είναι ότι δεν βοηθάει την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση, εντάξει, σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Δεν βοηθάει τη χώρα.
Βοηθά τη χώρα να δημιουργούμε ένα κλίμα τέτοιο μιζέριας και αυτό. Από τη στιγμή που όλοι οι άλλοι να λένε ότι ναι, μπορούμε τώρα να δούμε την Ελλάδα με διαφορετικό μάτι. Γιατί και τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Σήμερα πλέον έχουμε ένα, που λένε μια κάσα, έχουμε ένα μαξιλάρι, 24 ετής. Αυτά μαζεύτηκαν. Αυτό είναι σιγουριά. Για 2 χρόνια έχουμε να πληρώσουμε. Για 10 χρόνια, 12, το χρέος του τόκους και τέτοια δεν θα πληρώνουμε. Δεν έχουμε πρόβλημα μπροστά μας. Έχουμε μια 15ετία διάδρομο, όπως λέει και ο Υπουργός Οικονομικών, ο Γιώργος Τσακαλώτος. Ο βουλευτής στάθηκε στη μεγαλύτερη ελευθερία που θα διέπει, όπως επισήμανε, τις κινήσεις στην οικονομία. Από πλευράς της κυβέρνησης, άλλωστε, ο Αύγουστος έχει χαρακτηριστεί ως μήνας ορόσημο που θα σηματοδοτήσει τη μετάβαση σε μια άλλη εποχή για την εγχώρια οικονομία. Μια εποχή που θα διέπεται, όπως ισχυρίζεται, από μεγαλύτερη ευχέρεια και ελευθερία στην χάραξη της φόρμουλας μέτρων αλλά και παρεμβάσεων. Οι στόχοι θα πιάνονται. Το πώς θα πιάνονται, με ποια μέτρα θα πιάνονται, τι πολιτικές θα εφαρμόζονται, θα είναι ευθύνη της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, όχι μόνο αυτής, της εκάστοτε κυβέρνησης. Λοιπόν, άρα έχουμε μια ευχέρεια πλέον. Βγήκαμε από εκείνο εκεί, θα πιάνετε 3,5%, αλλά θα κόβετε συντάξεις για τους μισθούς. Θα πιάνετε 3,5%, αλλά θα κάνετε αυτό, δεν θα κάνετε δημόσιες επενδύσεις. Δηλαδή, εκεί ήταν και ο στόχος. Και τα μέσα που χρησιμοποιούσαν ήταν υποχρεωτικά. Ελάχιστα μπορούσες να κάνεις. Πολύ λίγα μπορούσες να ξεφύγεις ελάχιστα από αυτήν την πολιτική. Τώρα πλέον έχουμε, όπως το καταλαβαίνω εγώ, έχουμε τα χέρια μας ελεύθερα. Αλλιώς οι στόχοι και τα τέτοια είναι βέβαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έξοδος από τα μνημόνια λύνει τα χέρια της χώρας και της όποιας επόμενης κυβέρνησης, όχι μόνο της παρούσας. Αυτό χαρακτηρίζει ο βουλευτής ως το μείζον όφελος στον απόϊχο των συζητήσεων και της συμφωνίας που επετεύχθη με τους Ευρωπαίους και διεθνείς εταίρους. Δεν λύθηκαν τα χέρια αυτής της κυβέρνησης. Αυτή η κυβέρνηση το πέτυχε. Αλλά δεν λύθηκαν μόνο για αυτήν. Λύθηκαν και για τις επόμενες κυβερνήσεις, όποιες και να είναι αυτές. Εμείς που λένε σε δημοκρατία είμαστε, ο λαός θα αποφασίζει ποια κυβέρνηση θα έρχεται. Τώρα, όσον αφορά για την σταθερότητα της κυβέρνησης και το αν θα. Νομίζω είναι η τρίτη κυβέρνηση από των μνημονίων η οποία πετυχαίνει το στόχο της. Πετυχαίνει να μας βγάλει από τα μνημόνια. Είναι το τρίτο πρόγραμμα το οποίο έκλεισε. Τελειώσαμε. Τα προηγούμενα δύο και τα προηγούμενες 3-4 κυβερνήσεις δεν μπόρεσαν να μας βγάλουν. Άρα έχει ένα μεγάλο άτομο αυτή η κυβέρνηση. Πέτυχε στο στόχο, τον κύριο στόχο της, που όταν κατέβηκε στις εκλογές το 15 το Σεπτέμβρη, είπε: αν με ψηφίσετε, θα σας βγάλω από τα μνημόνια και θα σας βγάλω από αυτήν την επιτροπή. Το πέτυχε. Η συμφωνία στο Μακεδονικό είναι μια ευκαιρία για τη χώρα, αυτό υπογράμμισε ο βουλευτής, επισημένοντας πως η κυβέρνηση επέλεξε να ανοίξει δρόμους στα Βαλκάνια και να επιζητήσει την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή από το να ασφυρίζει αδιάφορα και να παραβλέψει την κατάσταση. Θα μπορούσε ο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή να μην προχωρήσει αυτή την λύση του Μακεδονικού και να, με συγχωρείτε να πω, να σφύριζε σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Μα θα ήταν μια ευκαιρία για τη χώρα. Και είναι μια ευκαιρία για τη χώρα. Και το βλέπουμε όλοι αυτό. Το βλέπουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα, με καθηγητές διεθνών σχέσεων, ιστορικοί κτλ. Λοιπόν, αυτά τα ζητούσαμε τόσα χρόνια, τα πετυχαίνουμε τώρα και να μην προχωρήσουμε. Νομίζω ότι είναι σωστό και θα πρέπει το Μακεδονικό να μας ενώσει. Ανοίγει δρόμους, ανοίγει τα Βαλκάνια, πλέον γίνονται Βαλκάνια συνεργασίας, Βαλκάνια ανάπτυξης, Βαλκάνια ειρήνης, τέρμα οι εθνικισμοί. Στον Εύρο, κυρίες και κύριοι, θα πραγματοποιηθεί κατά το χρονικό έτος 2019 το συνέδριο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης, σύμφωνα με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, Αναστάσιο Δημοσχάκη. Στη Διαρκή Επιτροπή Ελληνισμού της Διασποράς της Βουλής βρέθηκε αντιπροσωπεία της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού. Στο πλαίσιο της παρουσίας του, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο έθεσε εκ νέου την πρότασή του για διεξαγωγή του συνεδρίου του στον ακριτικό νομό. Μια πρόταση που έγινε αποδεκτή και θα υλοποιηθεί τον Ιούλιο του 2019. Μου δήλωσε ο πρόεδρος, ο Πίτερ Κατσαμπάνης, ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στα σχέδιά του. Η λυμένη είναι η απόφαση σε ό,τι αφορά να πραγματοποιηθεί το συνέδριο τους στον Εύρο και θα επισκεφθούν και όλες τις πόλεις και θα έχουμε ένα τετραήμερο συνεχών εκδηλώσεων και νομίζω ότι ήδη έχουμε ξεκινήσει σε ένα σχέδιο προπαρασκευαστικών ενεργειών μας.
Ο Αναστάσιος Δημοσχάκης ενημέρωσε την αντιπροσωπεία για τη συνεχιζόμενη κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών στην Ανδριανούπολη. Μια κίνηση που αποσκοπεί από πλευράς του βουλευτού στην κυκλωτική πίεση της γειτονικής χώρας σε πολυεθνές διπλωματικό μέτωπο, προκειμένου η περιπέτεια των αξιωματικών μας να έχει αίσια έκβαση. Ζήτησα εκ μέρους τους να εκδοθεί σχετικό ψήφισμα. Ζήτησα να ενημερώσουν τις ομογυναίκες οργανώσεις ανά τον κόσμο και ανά την Ιφίλιο και ταυτόχρονα να διαμαρτυρηθούν μέσα από τα κόμματα στα οποία ανήκουν και μέσα από τις κυβερνήσεις που ορισμένοι είναι και κυβερνητικοί βουλευτές και γερουσιαστές, να ενημερωθούν οι αρμόδιοι και να ασκηθούν πιέσεις στις εκεί διπλωματικές εκπροσωπήσεις της τουρκικής κυβέρνησης. Η παρουσία της αντιπροσωπείας στη Βουλή αποτέλεσε ευκαιρία προκειμένου το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να θέσει το ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Για τη Νέα Δημοκρατία, η επίτευξη μιας τέτοιας διαδικασίας αποτελεί ένα δίκαιο και πάγιο αίτημα που η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετήσει και να υλοποιήσει ταχύτατα. Έχουμε δύο φορές καταθέσει σχετικό νόμο σε ό,τι αφορά την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού και μάλιστα τελευταία, επειδή δεν προχωράει η παρούσα κυβέρνηση να συζητήσουμε αυτόν τον νόμο μέσα στην Ολομέλεια, καταθέσαμε με επικεφαλής τον πρόεδρό μας να γίνει πρώην ηρυσίας διατάξεως συζήτηση για το θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Σε ό,τι έχει να κάνει με την διεξαγωγή του Συνεδρίου της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού στον Εύρο τον Ιούλιο του 2019, ο βουλευτής έκανε λόγο για μια πρώτη τάξη ως ευκαιρία προβολής της ευρύτερης περιοχής σε δεκάδες χώρες του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα μέλη της Ένωσης είναι εν ενεργεία πολιτικά στελέχη σε διάφορες χώρες και των πέντε ηπείρων του κόσμου. Άνθρωποι που μπορούν να αποτελέσουν πρεσβευτές του Εύρου και της Θράκης σε ενδυνάμει επισκέπτες στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Εγώ τους χαρακτηρίζω τους καλύτερους πρέσβεις καταρχήν της Ελλάδος στο εξωτερικό και κατά δεύτερον, εφόσον πραγματοποιηθεί αυτό το συνέδριο στον Εύρο, πράγματι θα είναι για πρώτη φορά, διότι ως γνωστόν αυτά τα συνέδρια τα οποία γίνονται κάθε δύο χρόνια οργανώνονται μόνο στην Αθήνα. Θα είναι για πρώτη φορά που θα οργανωθεί ένα τέτοιο συνέδριο της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού στον Εύρο. Ήδη ενημέρωσα τον Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης, θα ενημερώσω και τους λοιπούς δημάρχους, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Περιφερειάρχη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού θα περάσουμε αμέσως τώρα. Ο κύριος Αντωνιάδης βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να περάσουμε σε μια συζήτηση η οποία φυσικά έχει σχέση με την τουριστική προσέλευση των ανθρώπων οι οποίοι έρχονται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, με την αφορμή της επίσκεψης 15 Κύπριων τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων στην Αλεξανδρούπολη. Κύριε Αντωνιάδη, καλησπέρα σας. Κύριε Σταυρούλη, καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Είναι μια πολύ ευχάριστη είδηση. Μας έρχεται στο πλαίσιο της όλης προσπάθειας που γίνεται από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τουριστική προσέλευση. Είναι κάτι το οποίο εντάσσεται και στα θέματα τα οποία έχουν σχέση με την προσπάθεια που έχει κάνει η περιφέρεια για την ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της. Σας ακούμε με ενδιαφέρον. Κοιτάξτε, όπως έχετε πει και εσείς, το τελευταίο χρονικό διάστημα, μετά το τέλος των τουριστικών εκθέσεων, η περιφέρεια συνεχίζει να προβάλλει και να προωθεί όλα εκείνα τα συγκριτικά αλλά και τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα που έχει ο τόπος μας, καλώντας δημοσιογράφους από διάφορες χώρες που θέλουμε να ανοίξουμε τις αγορές ή θέλουμε να ενδυναμώσουμε το τουριστικό ρεύμα προς την περιφέρειά μας. Γι' αυτό το λόγο και το προηγούμενο χρονικό διάστημα είχαμε φιλοξενήσει 22 Ρουμάνους δημοσιογράφους αλλά και πράκτορες στον Εύρο αλλά και σε όλη την περιφέρεια. Μετά ήρθε η σειρά των Αυστριακών 6 δημοσιογράφων στη Σαμοθράκη, στην Αλεξανδρούπολη αλλά και στην Κομμάτια.
Κομωτινή, όπου για πρώτη φορά επισκέπτονταν αυστριακοί δημοσιογράφοι την Θράκη, και τώρα έχουν σειρά με πράκτορες αλλά και δημοσιογράφοι από την TUS, την Airways, την αεροπορική εταιρεία, η οποία ως γνωστό συνδέει το αεροδρόμιο της Λάρνακας με το αεροδρόμιο Δημόκρατος της Αλεξανδρούπολης με δύο πτήσεις την εβδομάδα. Σκόπος μας είναι, όπως είπα, μέσα από αυτά τα Farm Trip να αναδείξουμε τις ομορφιές, γνωστές και άγνωστες, που έχει ο τόπος μας, αλλά και να ενισχύσουμε και τις θεματικές ενότητες του εναλλακτικού τουρισμού, για να μπορέσουμε να υπάρξει αφενός με επιμήκυση της τουριστικής περίοδου, αφετέρου δε όσο δυνατόν πληρότητα μέγιστη στα καταλήμματα της περιφέρειας μας. Και δείχνουν, οι αριθμοί δείχνουν ότι το 2018 είναι η καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών, και αυτό γιατί σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έχουμε και από το αεροδρόμιο Δημόκρητος της Αλεξανδρούπολης, έχουμε μια αύξηση μόνο για τον μήνα Ιούνιο του 2018, μια αύξηση στις αφήξεις αλλά και στις αναχωρήσεις περίπου στο 27%, που σε απόλυτους αριθμούς σημαίνει ότι το 2018 τον Ιούνιο μετακινήθηκαν από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης περίπου 19.000 επιβάτες, ενώ τον Ιούνιο του 2017 είχαν μετακινηθεί περίπου 14.700 επιβάτες. Επομένως έχουμε μια αύξηση, όπως είπαμε, 27%, που επίσης έχουμε και αύξηση στο δρόμο της Καβάλας περίπου 22%. Βλέπετε επομένως ότι οι προσπάθειες που γίνονται και από την περιφέρεια αλλά και από τους δήμους, από την τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και από τους τουριστικούς πράκτορες, από τους ξενοδόχους, από τους ανθρώπους γενικά του τουρισμού, αποδίδουν καρπούς, και μέσα από τη συνεργασία και την συνέργεια μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο προσεχές μέλλον. Κύριε Αντωνιάδη, πράγματι είναι ένα πολύ, πολύ ευχάριστο γεγονός και μια πολύ ευχάριστη αποτίμηση, έτσι όπως μας την αναφέρετε. Πριν περάσω σε αυτό το ερώτημα, που φυσικά έχει σχέση με την αποτίμηση αλλά και τα αποτελέσματα της όλης αυτής προσπάθειας που έχετε κάνει, κάτι το οποίο έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται και στη δική μας περιοχή, θα ήθελα να σας ρωτήσω μέχρι στιγμής αν γνωρίζουμε σχετικά πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψη των Κύπριων δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων στην Αλεξανδρούπολη, το πρόγραμμά τους και τα μέρη τα οποία επισκέφτηκαν εν γέννη σε σχέση με την επίσκεψή τους στην περιοχή. Κοιτάξτε, σίγουρα θα γίνουν επαφές με κάποιους τουριστικούς πράκτορες, με τους ξενοδόχους της περιοχής. Θα επισκεφτούν διάφορα μέρη που πρέπει να τα αναδείξουμε, μέρη γνωστά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι αυτές οι επαφές και αυτές οι δημοσιογραφικές καλύψεις μας ενδιαφέρουν, γιατί και η Κύπρος είναι μια αγορά που έχει άμεση σχέση και με την Αλεξανδρούπολη και γενικότερα με την περιφέρειά μας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και η συγκεκριμένη αεροπορική εταιρεία έχει πρόσβαση εκτός από την Κύπρο και το Ισραήλ. Μας ενδιαφέρει να ανοίξουμε και την αγορά του Ισραήλ. Επομένως, τέτοιες φιλοξενίες είναι προς όφελος της περιοχής μας. Φυσικά, το Δέλτα του Εύρου, το δάσος της Δαδιάς, η πόλη της Αλεξανδρούπολης, η Κοσμοσότηρα στις Εφέρες είναι η αρχαιολογική περιοχή. Τα μουσεία που έχει η πόλη είναι μερικά σημεία άξια ενδιαφέροντος για αυτούς τους πράκτορες και τους δημοσιογράφους που θα τους φιλοξενήσουμε στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Πάντως είναι γεγονός ότι με όλο αυτό το άνοιγμα εντός εισαγωγικών που έχει κάνει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ήδη έχουμε αρχίσει να βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ήδη, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει αυξημένο ποσοστό εισρωής επισκεπτών τόσο στην Αλεξανδρούπολη όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ήδη έχουμε την εντύπωση ότι καταγράφεται πολύ μεγάλο ποσοστό εισρωής Σέρβων τουριστών, κύριε Αντωνιάδη. Έτσι ακριβώς, να σας πω μόνο ότι για τις οδικές αφήξεις τον Ιούνιο είχαμε μια αύξηση από τις βαλκανικές χώρες, κυρίως από το μεθοριακό σταθμό της Νηφαίας στην Κομωτινή, 31,5%, που σημαίνει επιπλέον 50.000 τουρίστες σε σχέση με το 2017. Είναι αριθμοί απόλυτοι, οι οποίοι δείχνουν ότι όντως υπάρχει μια αύξηση
των τουριστών από την Βαλκανική ενδοχώρα, κυρίως από την Βουλγαρία, την Σερβία, αλλά και την Ρουμανία. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκα στην Σαμοθράκη και εκεί διαπίστωσα, αλλά και οι ίδιοι ξενοδόχοι το ομολόγησαν, αλλά και η Δημοτική Αρχή, ότι υπάρχουν Ρουμάνοι τουρίστες πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια στο νησί της Σαμοθράκης. Επομένως, βλέπετε ότι αυτές οι προφητικές ενέργειες που γίνεται από την περιφέρεια αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς και νομίζω ότι θα δούμε και τα επόμενα χρόνια να ανοίγουν αγορές, όπως είπατε και εσείς, της Σερβίας, όπου είναι μια οικονομία που ανακάμπτει και αυτό βοηθάει τους Σέρβους να ταξιδεύουν στην χώρα μας, στην περιφέρειά μας, την οποία τώρα την ανακαλύπτουν, γιατί είναι γνωστό ότι κυρίως οι Σέρβοι πηγαίναν μέχρι τη Θεσσαλονίκη, φτάναν μέχρι την Ασκοροβάλτα. Επομένως, φέτος γίνονται αυτές οι κινήσεις και αυτή η άνοδο των Σέρβων τουριστών στην περιφέρειά μας. Αλλά δεν μένουμε όμως εκεί. Μας ενδιαφέρουν και άλλες χώρες, όπως από την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. Γι' αυτό το λόγο και το προσεχές χρονικό διάστημα θα φιλοξενήσουμε και Γερμανούς δημοσιογράφους, αλλά και πράκτορες και στον Εύρο, στην Σαμοθράκη, αλλά και γενικότερα στην περιφέρειά μας, για να δείξουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Γιατί είναι γνωστό ότι οι Γερμανοί ταξιδεύουν πολλές φορές το χρόνο και σε περιόδους που δεν είναι full season, όπως είναι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, αλλά περιόδους όπως ο Μάιος, ο Οκτώβριος, δηλαδή περιόδους που μας ενδιαφέρει να υπάρξει επιμίξη της τουριστικής περίοδου. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να σας ευχαριστήσουμε θερμά, να συνεχίσετε την καλή προσπάθεια και να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Αλλάζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Οι αποζημιώσεις των αγροτών του Εύρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης του κύριου Πέτροβιτς με τον Αντώνογλου. Όσα συζητήθηκαν ευθύς αμέσως. Το θέμα των αποζημιώσεων των αγροτών έθεσε στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νίκο Αντώνογλου κατά την επίσκεψή του στην Αθήνα ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς. Επισκέφτηκα τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Αντώνογλου, στην Αθήνα και θέσαμε μια σειρά από ζητήματα που αφορούν τους αγρότες της περιοχής. Κυρίαρχο για αυτά τα οποία εμείς επί της ουσίας ζητούμε είναι να υπάρξουν αποζημιώσεις. Αποζημιώσεις για όλους αυτούς τους αγρότες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν φέτος να σπείρουν ή είχαν σπείρει τα χωράφια τους, αλλά κατακλείστηκαν από τα νερά. Θεωρούμε ότι αυτοί πρέπει όλοι να αποζημιωθούν στο ακέραιο και το θέσαμε στο Γενικό Γραμματέα, τονίζοντας ότι στον Εύρο οι αγρότες υποφέρουν εξαιτίας των πλημμυρικών φαινομένων. Δυστυχώς, οι αποζημιώσεις που δίδονται πάντα αργούν και αυτό μας προβληματίζει. Ο κύριος Πέτροβιτς ζήτησε από το Γενικό Γραμματέα να μισθώσει το Υπουργείο μηχανήματα έτσι ώστε να καθαριστούν τα χωράφια που αντιμετώπισαν προβλήματα λόγω των πλημμυρών του ποταμού Εύρου. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Άλλα ζητήματα που σχετίζονται από καταστροφές που προκάλεσαν τα νερά του ποταμού Εύρου όταν εισήλθαν βία μέσα στα χωράφια. Δημιούργησαν κρατήρες, φερτές ύλες μπήκαν στα χωράφια, κορμί δέντρων, πέτρες. Αυτά τα χωράφια καταστράφηκαν. Αυτά τα χωράφια δεν καθαρίστηκαν. Δεν μπόρεσαν να τα καθαρίσουν. Γιατί όπως ξέρετε, αυτή η αμοποίηση των χωραφιών, όταν δημιουργείται, επί της ουσίας κάνει το εξής, ότι αποτρέπει κάθε είδους καλλιέργεια. Ζητήσαμε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι να αποζημιωθούν και ή να βρεθεί ένας τρόπος, ούτως ώστε το Υπουργείο να αναλάβει την ευθύνη για να μισθωθούν μηχανήματα τα οποία θα καθαρίσουν τα χωράφια. Το επόμενο διάστημα αναμένεται επίσκεψη του κ. Αντώνογλου στον Εύρο, έτσι ώστε ο ίδιος να συναντηθεί με την Επιτροπή Αγροτικής Ανάπτυξης του Νομού. Είπε ο κ. Αντώνογλου ότι και τα δύο αυτά πολύ σοβαρά ζητήματα θα τα εξετάσει με το Υπουργείο και βέβαια υποσχέθηκε ότι το επόμενο διάστημα θα συζητήσουμε και για άλλα ζητήματα ερχόμενος εδώ με ένα κλιμάκιο. Είναι σημαντικό ότι, όπως γνωρίζετε, εμείς στον Εύρο έχουμε μία επιτροπή πρωτογενούς τομέα που συνεργάζονται οι αγρότες με τις υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης και αυτή η επιτροπή θα δει το Γενικό Γραμματέα σε ένα ραντεβού που θα καθοριστεί και θα προγραμματιστεί το επόμενο διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να τονιστεί είναι ότι έχουμε και καταστροφές, όπως γνωρίζετε, λόγω των καιρικών συνθηκών, είχαμε στο Βόρειο Εύρο ζημίες από το χαλάζι, αλλά και ζημίες από την ανομβρία. Άρα όλοι αυτοί οι αγρότες που υπέστησαν αυτές τις καταστροφές θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορέσουν να ενισχυθούν, να αποζημιωθούν από το Υπουργείο.
Χημορραγία ενδιαφερομένων, κυρίες και κύριοι, διέπει δυστυχώς το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Αλεξανδρούπολης. Παρά το γεγονός ότι γίνεται σημαντικότατη δουλειά στο Σύλλογο, δεν υπάρχουν διάδοχοι οι οποίοι θα μπορούσαν να αναλάβουν τα ενία του, όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Τάσος Κοντακίδης. Η αδυναμία ανανέωσης είναι ένα από τα μείζωνα προβλήματα που καλείται να αντιμετωπίσει για τη μακροημέρευσή του ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών της Αλεξανδρούπολης. Τα επιπολά έτη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δυσκολεύονται να αφήσουν σταδιακά τη σκυτάλη σε νέα μέλη, νεότερα σε ηλικία και με φρέσκες ιδέες, ακριβώς επειδή τα μέλη αυτά δεν υφίστανται. Η επιθυμία να περάσει σκυτάλη σε νέα χέρια είναι μεγάλη. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν τα χέρια αυτά προκειμένου να την παραλάβουν. Δεν βλέπω να υπάρχει κίνηση. Από εμάς πρέπει να κάνουμε μια ξεχωριστή ομάδα, να έχουμε εκπαιδευμένα άτομα, μας βοηθάει πάρα πολύ ο φοιτητικός κόσμος από το Πανεπιστήμιο, να έχουμε εδώ στο πεζοδρόμιο μια ομάδα που να μιλάει για το μυελό των οστών. Δυστυχώς, αν βάλουμε τώρα την οργανωτική πλευρά του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, είμαστε εδώ και 30 χρόνια αυτοί που ήμασταν από την αρχή, δεν έχουμε νέους. Αυτό το γεγονός υπογράμμισε με πικρία το επί 30 έτη μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Τάσος Κοντακίδης. Ο ίδιος απίφθινε εκ νέου ένα χιλιοϋπομένο κάλεσμα με αποδέκτες κυρίως νέους ανθρώπους και επιστήμονες κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών και αντικειμένων. Ανθρώπους που θα μπορούσαν να μιλούν και να ενημερώνουν για την εθελοντική αιμοδοσία και τη δωρεά μυελού των οστών ως ένα τρόπο πρακτικής άσκησης συνδυασμένης με πρωτογενή και ανιδιοτελή προσφορά. Έχω βγάλει πολλές φορές ένα μήνυμα και στο Facebook και στις εφημερίδες ότι χρειάζονται εθελοντές για εθελοντική εργασία με εθελοντικό ωράριο στο Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ήρθε κανείς. Ούτε έτσι για μια ερώτηση. Το μυαλό μου πηγαίνει στους κοινωνικούς λειτουργούς. Πηγαίνει σε αυτούς που πήραν πτυχίο τώρα, ψυχολόγους, κοινωνιολόγους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που πήραν πτυχίο και θέλουν να ασχοληθούν με την κοινωνία. Θέλουν να ασχοληθούν με το κοινωνικό θέμα της ανθρωπιάς και με τις προσφοράς. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να κάνουν πρακτική. Να έρθουν εδώ το Σάββατο να καθίσουν στο πεζοδρόμιο και να μιλήσουν με το πρακτικό κομμάτι της κοινωνικής πλευράς. Γιατί στα χαρτιά, στα βιβλία και τα χρόνια που πιστεύω ότι καθίσανε στο Πανεπιστήμιο για να τα μάθουν, θα κάνουν πρακτική εδώ. Αξίζει σε αυτό το πλαίσιο να υπενθυμιστεί εκ νέου το γεγονός πως η ίδια η διαδικασία δωρεάς μυελού των οστών έχει γίνει εξαιρετικά απλούστερη και 100% ανώδυνη. Μια διαδικασία που γίνεται μέσω της χορήγησης σιέλου και δεν περιλαμβάνει σε κανένα τη στάδιο τη χρήση βελόνα στον εθελοντή δότη. Μια εντελώς ανώδυνη προσφορά που δύναται να σώσει άμεσα ένα συνάνθρωπό μας. Δεν χρειάζεται βελόνες καθόλου και την ώρα της λήψης, αλλά και για να δώσει, να γίνει κανείς, να εγγραφεί κανείς δότης, εθελοντής δότης μυελού, χρειάζεται απλώς λίγο σάλιο. Αν τυχόν βρεθεί να είναι συμβατός με κάποιον ασθενή, θα χρειαστεί να γίνει μια λήψη. Τώρα γίνεται μέσα από τη φλέβα. Δεν χρειάζεται να κάνει παρακέντηση. Και εδώ να διευκρινίσουμε ότι η παρακέντηση που γινόταν παλιά δεν γινόταν στη σπονδυλική στήλη. Αυτό πρέπει να το διαγράψουμε από το μυαλό μας. Η σπονδυλική στήλη δεν επιδέχεται καμία παρέμβαση. Απλώς γινόταν η παρακέντηση στα μεγάλα κόκαλα της λεκάνης. Αυτό τώρα πλέον δεν ισχύει. Γίνεται με ένα χαπάκι που παίρνει ο δότης. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε συζήτηση θα περάσουμε, καθώς στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η Μαρία Μανάκα, δημοσιογράφος από το Διδημότυχο, προκειμένου να μας μεταφέρει μια ευχάριστη είδηση, η οποία έχει να κάνει με την έκθεση προσωπικών αντικειμένων του Χρόνη Αηδονίδη, που θα βρίσκεται στο Διδημότυχο. Για όποιον βρεθεί στο Διδημότυχο την Κυριακή στις 8 Ιουλίου. Κυρία Μανάκα, καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Μία έκθεση λοιπόν προσωπικών αντικειμένων, η οποία θα βρίσκεται στο Διδημότυχο από αύριο, σχετικά με το γεγονός, θα θέλαμε λίγες παραπάνω πληροφορίες, παρακαλώ. Ναι, πρόκειται για μία πρωτοβουλία της Μητρόπολης Δημοτικής Χωριστιάδας και Σουφλίου, δια του σεβασμιωτάτου της, του κ. Δαμασκηνού. Όταν πληροφορήθηκε από τον Χρόνη Αηδονίδη την πρόθεσή του να προσφέρει με μεγάλη γενναιότητα την δική του πολιτιστική κληρονομιά, ένα απόκτημα των 90 χρόνων που δραστηριοποιείται ως καλλιτέχνης στη χώρα μας. Το ξέρουμε ότι την έχει εξυψώσει, είναι πολύ σταθμή που εξύπρωσε την Θράκη, την περιοχή στο Πανελλήνιο και στο παγκόσμιο στερέωμα. Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένο σήμερα που τον συνάντησα.
ενθουσιασμένος για όσα η Εκκλησία έκανε για αυτόν. Αύριο λοιπόν εκκοινιάζεται μια αίθουσα μεγάλη στο όνομά του, η οποία βρίσκεται κάτω από τον Καθεδρικό Ναό της Ελευθερώτριας, όπου έγιναν οι ανάλογες παρεμβάσεις, τοποθετήθηκαν ειδικές προθήκες, οι οποίες υποδέχτηκαν δεκάδες αναμνηστικά δώρα από την πορεία του χρόνια ειδονή τα 90 αυτά χρόνια, από το 1928 μέχρι και σήμερα, αλλά και πολλά προσωπικά του αντικείμενα, αντικείμενα της καθημερινότητάς του. Αύριο γίνονται τα εγγένεια, η αίθουσα αυτή με τα εκθέματα θα μένει εσαΐ, θα είναι ανοιχτή για όποιον επιθυμεί να την επισκεφτεί. Αύριο στις 8 θα έχουμε την τελετή του αγιασμού από τον Μητροπολίτη Δημοτήχου. Θα έχουμε επίσης μια παρουσίαση ενός βιογραφικού του τυπωμένου προσώπου από τον κύριο Απόστολο Εφρεμίδη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Αρχείου Μουσικολαγραφικής Παράδοσης Χρόνης Αιδονίδης στην Αλεξανδρούπολη. Και βεβαίως στην εκδήλωση θα πλησιώσουν μουσικά η παιδική χοροδία του αρχείου και η χοροδία της παραδοσιακής μουσικής της Ιεράς Μητροπόλης Δημοτίου. Αυτά. Κυρία Μανάκα, δεδομένου του γεγονότος ότι πρόκειται για μία έκθεση προσωπικών αντικειμένων ενός ανθρώπου ο οποίος έχει, όπως αναφέρατε και εσείς άλλωστε, προσφέρει τα μέγιστα στο καλλιτεχνικό στερέωμα, θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τους στόχους που θέτει η συγκεκριμένη έκθεση τόσο στο Διδημότυχο, όσο και αν υπάρχει η σκέψη τουλάχιστον ως πρωτόλια μορφή στο να υπάρξει και περαιτέρω έκθεση των προσωπικών αντικειμένων, να μεταφερθεί δηλαδή αυτή η έκθεση και να επισκεφθεί και άλλα σημεία της Ελλάδας ή της περιοχής τουλάχιστον. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, αν και αυτό θα έπρεπε να το ρωτήσετε στον Μητροπολίτη μας, τον κύριο Δαμασκηνό, ο οποίος είναι και ο πρωτεργάτης όλης αυτής της προσπάθειας, από όσο γνωρίζω η έκθεση αυτή θα είναι μόνιμη και σταθερή κάτω από τον Καθεδρικό Ναό της Ελευθερώτριας. Δεν ξέρω και δεν μπορώ από τώρα ποια θα είναι η πρόθεση του Μητροπολίτη, αν και ξέρετε ότι αυτά τα αντικείμενα δεν μεταφέρονται εύκολα. Ένα μουσείο παραμένει με τα εκθέματα του ανοιχτό στον χώρο του. Αυτό συμβαίνει και με το Αρχείο Μουσικολογραφικής Παράδοσης που έχει εκείνο τον δικό του εκθεσιακό χώρο, πάλι με προσωπικά αντικείμενα του Χρόνια Ιδονίδη. Δεν νομίζω στα χρόνια ζωής του να έχει μεταφερθεί κάπου αλλού. Αλλά επαναλαμβάνω, αυτό αφορά καθαρά την πρόθεση του Μητροπολίτη μας, αν και εφόσον θα τη μεταφέρει. Μια εξαιρετικά σπουδαία έκθεση, εξαιρετικά σπουδαία τα γεγονότα τα οποία αναφέρουμε και το γεγονός ότι αύριο είναι τα εγγένεια αυτής της έκθεσης, η οποία θα βρίσκεται και θα χωροθετείται στο Διδημότυχο για όποιον θέλει να την επισκεφθεί προκειμένου να γνωρίσει και από κοντά την ιστορία του συγκεκριμένου ανθρώπου. Κυρία Μανάκα, να σας ευχαριστήσουμε θέρμα, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Εγκρίθηκε, κυρίες και κύριοι, από το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας η προγραμματική σύμβαση για την ενεργειακή αξιοποίηση βιομάζας. Από την παραγωγή βιοαερίου αναμένεται να ωφεληθούν πολλά νοικοκυριά του Δήμου, καθώς και να προκύψουν, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, θέσεις εργασίας. Μονάδα για την αξιοποίηση βιομάζας και την παραγωγή βιοαερίου, από την οποία αναμένεται να ωφεληθούν 11.000 κατοικίες του Δήμου Ορεστιάδας, πρόκειται να κατασκευαστεί στην πόλη του Εύρου. Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 4ης Ιουλίου εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση του έργου, με τον Δήμαρχο Βασίλη Μαυρίδη να δίνει μία εικόνα από αυτό. Μόνο με την καλλιέργεια με ενσυρώματα ραβοσίτου του 0,13 της συνολικής έκτασης των γεωργικών καλλιεργιών στο νομό Εύρου, είναι ικανά αυτά να παράξουν ενέργεια που μπορεί να καλύψει 11.000 κατοικίες, όσες περίπου είναι και στο Δήμο Ορεστιάδος. Μέσα από αυτήν την προγραμματική σύμβαση θα προκύψουν όλα τα συμπεράσματα, τα οποία θα μας οδηγήσουν στην απόφαση να δούμε αν είναι μια τέτοια ενέργεια δημιουργίας εργοστασίου επεξεργασίας βιομάζας με απότερο στόχο την παραγωγή βιοενέργειας, αν είναι μια ωφέλιμη, μια επικερδής ενέργεια, τόσο όσον αφορά στην αξιοποίηση των γεωργικών καλλιεργιών με τον τρόπο που είπα,
και τόσο όσο και στην παραγωγή αυτής της ενέργειας που καλύπτει όλες τις ανάγκες του Δήμου. Οι θέσεις εργασίας και η εξοικονόμηση χρημάτων στον αγροτικό πληθυσμό της περιοχής είναι δύο από τα ωφέλη που θα προκύψουν σύμφωνα με τον κύριο Μαυρίδη. Μπορεί να εξασφαλιστεί ένα εισόδημα με τα ενσυρώματα ραβοσίτου για τους γεωργούς, που όλοι γνωρίζουμε ότι πλήττονται τα τελευταία χρόνια. Οι καλλιέργειες, οι γνωστές, έχουν μία κάμψη τόσο όσον αφορά στην απόδοση αλλά και κυρίως στις τιμές που παίρνουν. Επομένως, πρέπει να στραφούν και οι γεωργοί σε κάποιες εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας. Το κυριότερο όμως είναι ότι θα είναι, ανοίγουν και θέσεις εργασίας, γύρω στα 10 άτομα θα απασχολούνται σε αυτήν τη μονάδα, αλλά θα παράγεται και ένα τεράστιο ποσό ενέργειας, μια ποσότητα τεράστια, που θα καλύψει όλες τις ενεργειακές μας ανάγκες σαν Δήμος Ορεστιάδας. Όσο για το πότε μπορεί το εργοστάσιο αυτό να παραδοθεί και να αρχίσει να λειτουργεί, ο Δήμαρχος Ορεστιάδας εξηγεί. Αυτό θα προκύψει μετά από τα αποτελέσματα της τεχνικο-οικονομικής μελέτης, για να μπορέσουμε να μιλήσουμε με ακρίβεια. Θεωρώ όμως, επειδή έχω γνώση των διαδικασιών, ότι υπάρχουν και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά και ενδιαφέρον από πάρα πολλούς, έτσι ώστε πιθανόν σε μία σύμπραξη, θα τα δούμε αυτά στην πορεία, να προχωρήσουμε στην ίδρυση και δημιουργία αυτής της μονάδας. Προχωρημένες είναι οι σκέψεις του επιχειρηματία Γιώργου Χαλιώρη για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων στο λιμάνι του Πόρτου Λάγους. Το ενδιαφέρον του δείχνει να μην έχει μόνο τουριστικό γνώμονα, αλλά και κοινωνικό, καθώς ο ίδιος προσανατολίζεται και στη δημιουργία ναυταθλητικού κέντρου. Διαμαρτυρίες διατυπώνουν κάτοικοι και ιδιοκτήτες σκαφών σε Ροδόπη και Ξάνθη, κυρίως στο λιμενικό καταφύγιο του Φαναρίου, όσο σε μικρότερο βαθμό και στα λιμάνια του Λάγους και των Αυδείρων, για τα υψηλά τέλη ελιμενισμού, ειδικά για τα σκάφη άνω των 7 μέτρων, ενώ για τα μικρότερα τα κόστη φαντάζουν αρκετά λογικά. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Φαναρίου, Νίκος Σταυρακάκης, το υψηλό κόστος, που σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζεται τριπλάσιο σε σχέση με το παρελθόν, έχει αναγκάσει τους περισσότερους ιδιοκτήτες να πάρουν τα σκάφη τους σε άλλες περιοχές. Ενώ είχαμε φτάσει τον περασμένο χρόνο να κάνουμε μια συνεννόηση περίπου από 100-130 που πληρώνει κάθε ιδιοκτήτης αυτού του σκάφους, να φτάσουμε σε ένα σημείο να λέμε 280 ευρώ, 300 ευρώ και τα μεγάλα μεγάλα σκάφη γύρω στα 500 ευρώ. Συμφωνήσαν όλοι, και η κυρία του λιμενικού, η κυρία Ζερναζίδου, και οι ιδιοκτήτες των σκαφών σε μια αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κομωτινέων. Έρχεται ξαφνικά από πέρυσι μάλλον και άρχισε να διπλασιάζει τα ποσά. Δηλαδή, άλλος που πληρώνει 300 ευρώ το ζητάει 1.200. Άλλος που πληρώνει 500 ευρώ το ζητάει 1.800 ευρώ. Και αναγκαστήκαν όσα σκάφη ήταν εδώ στο λιμάνι του Φαναρίου, συγκεκριμένα στο καταφύγιο, το αλευτικό καταφύγιο Φαναρίου. Γνωρίζω ότι 5 σκάφη έχουν φύγει και έχουν πάει στη Μαρίνα της Καβάλας. Και πληρώνω 40 και 50 ευρώ το μήνα. Δηλαδή, έρχεται περίπου στα 300-500 ευρώ, πώς έρχεται πάνω κάτω. Μερικά πήγαν στη Θάσο και μερικοί είναι εντελώς έξω τα σκάφη τους ακόμα, γιατί έχουν αυτές τις διαφορές με το ελληνικό ταμείο και το έχουν τους σκάφους ακόμα έξω στα καρνάγια. Ούτε και αυτά τα καρνάγια κάνα δουλειές με τους ανθρώπους αυτούς. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαναρίου και επαγγελματία αλιέα τον ίδιο, η φυγή των σκαφών είναι πλήγμα γενικότερα για τον τουρισμό και την ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, και γι' αυτό κάτοικοι και ιδιοκτήτες ζητούν επαναφορά των τιμών σε φυσιολογικά επίπεδα. Να φτάσουν τα πράγματα στις λογικές τιμές, όπως ήταν πριν περίπου 3 χρόνια. Με 300 ευρώ το πολύ, δεν ξέρω εγώ τι, ένα σκάφος των 10 μέτρων, εγώ για μένα νομίζω ότι είναι αρκετά τα λεφτά. Γιατί αφήνω στο σκάφο στο καταφύγιο του Φαναρίου, του αλευτικού, αφήνω άλλα 5.000 έξω στα μαγαζιά του, μέσα στο Φανάρι. Και δουλεύουν όλοι, αυτό είναι αλυσίδα, πώς θα γίνει. Καλούν συγκινήσεις, καλούν φίλους, είναι μικρά τα σκάφη, δεν χωράνε μέσα στο σκάφο, νοικιάζουν δωμάτια. Γίνεται ένας μεγάλος κύκλος πλέον. Το διαδηματικό λιμενικό ταμείο των Αυδείρων, όπου υπάγονται τα λιμενικά καταφύγια Φαναρίου και Αυδείρων, καθώς και το λιμάνι του Λάγους, επισημαίνει από την πλευρά του ότι δεν έχει τη δυνατότητα να καθορίσει τα τέλη ελιμενισμού, αλλά είναι υποχρεωμένο να συμμορφώνεται με την κοινή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί το 2014 και καθορίζει με ακρίβεια τις τιμές, σε αντίθεση με τους οργανισμούς λιμένους, στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να καθορίζουν αυτόνομη τιμολογιακή πολιτική.
Μεταξύ άλλων, στην ανακοίνωση που εκδόθηκε και υπογράφει η πρόεδρος Κωνσταντίνας Ρουνατζίδου Χρυστακίδου, αναφέρεται ότι όλοι οι τύποι σκαφών είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν τέλη και το λιμενικό ταμείο είναι υποχρεωμένο από την πλευρά του να τα εισπράττει. Επιθυμία και του ταμείου θα ήταν να επανακαθοριστούν τα τέλη σε χαμηλότερα επίπεδα, κάτι που όμως απαιτεί την έκδοση νέας υπουργικής απόφασης για την οποία έχουν γίνει ενέργειες προς το Υπουργείο Ναυτιλίας, αναφέρει το λιμενικό ταμείο. Στο δημοσιογράφο από την Ξάνθη, Γιάννη Σιδηρόπουλο, θα περάσουμε αμέσως τώρα, κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Σιδηρόπουλος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας μεταφέρει μια δυσάρεστη είδηση, η οποία έχει να κάνει με ένα ατύχημα που συνέβη σε ένα 8χρονο παιδί, καθότι, κύριε Σιδηρόπουλε, καλησπέρα, καταπλακώθηκε από μια σιδερένια πόρτα σε μια παιδική χαρά. Τόσο για το γεγονός, όσο και για την πολιτική κόντρα, θα θέλαμε να μας πείτε, η οποία εξεγέρθη στο Δήμο Ξάνθης. Ναι, ακριβώς προκάλεσε μια πολιτική κόντρα αυτό το ατύχημα, καθώς οι παιδικές χαρές ήταν ένα θέμα που κυριαρχούσε στην πολιτική ατζέντα μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης. Μάλιστα, πρόκειται για μία από τις παιδικές χαρές, μία από τις δύο που παρουσιάστηκαν πολύ πρόσφατα, από τις πρώτες που πήραν πιστοποίηση και ξεκίνησαν να λειτουργούν νόμιμα στο Δήμο της Ξάνθης. Και το ατύχημα συνέβη ακριβώς σε μία από αυτές, όταν μία σιδερένια πόρτα, της εισόδου ουσιαστικά, μία σειρώμενη σιδερένια πόρτα, έπεσε, καταπλάκωσε ένα 8χρονο παιδί κατά τύχη. Ήταν τυχερό γιατί βρέθηκαν εκεί κοντά δύο άντρες οι οποίοι σήκωσαν γρήγορα, δύο πατεράδες, και σήκωσαν την πόρτα. Το παιδί βεβαίως μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Ξάνθης, μετά στο νοσοκομείο Καβάλας και τελικά σε νοσοκομείο της Συμπρωτεύουσας, όπου φυσικά δεν διατρέχει κάποιον κίνδυνο, αλλά επειδή είχε ένα σοβαρό κάταγμα χρήση ιδιαίτερης παρακολούθησης. Έκτοτε, εδώ και δύο μέρες, υπάρχει μεγάλη πολιτική κόντρα. Η παράταξη της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, με δηλώσεις του επικεφαλής του κυρίου Φανουράκη και με αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, επιτίθεται στη Δημοτική Αρχή και της επιρρύπτει ευθύνες για το γεγονός ότι είχε πέσει και πριν από λίγες ημέρες η συγκεκριμένη πόρτα και δεν λύθηκε καμία μέρημνα. Επίσης, ευθύνες επιρρύπτει και η Ελλάσσον Αντιπολίτευση με τον κύριο Ανταμπούχ, που εξέδωσε μια μακροσκελή ανακοίνωση και καταφέρεται εναντίον της Δημοτικής Αρχής. Από τη Δημοτική Αρχή μέχρι στιγμής δεν έχουμε αντίδραση. Αυτό που υπάρχει τις τελευταίες ώρες είναι μια ανάρτηση της Μίζωνος Αντιπολίτευσης που κατηγορεί το Δήμο ότι κανείς δεν έχει επικοινωνήσει με την οικογένεια του μικρού παιδιού, του θύματος αυτού του ατυχήματος, και φέρεται ότι έχει εκφράσει τη δυσαρέσκεια και η μητέρα του παιδιού για τη συμπεριφορά του Δήμου Ξάνθης απέναντί της. Είναι ένα θέμα που θα το αναζητήσουμε και θα το βρούμε στην επικαιρότητα τις επόμενες μέρες, κυρίως αναζητώντας και την αντίδραση της Δημοτικής Αρχής, ενδεχομένως μία απάντηση από τον Δήμαρχο ή από τον Δήμο της Ξάνθης για το περιστατικό που έχει συμβεί. Πάντως, είναι γεγονός ότι προκάλεσε την πολιτική κόντρα, όχι μόνο επειδή ήταν το ατύχημα, αλλά επειδή γενικότερα για τις παιδικές χαρές η Δημοτική Αρχή είχε βρεθεί στο στόχαστρο τους τελευταίους μήνες και για κακή της τύχη συνέβη στην πρώτη από τις παιδικές χαρές που πιστοποιήθηκε επίσημα για να λειτουργήσει. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν πολλά περιστατικά πανελλαδικά που προκύπτουν από ατυχήματα που συμβαίνουν κυρίως σε μικρά παιδιά, σε παιδικές χαρές. Νομίζω ότι αυτό εγείρει το εύλογο ερώτημα σχετικά με την πιστοποίηση που δέχονται οι παιδικές χαρές και το πώς εν τέλει φτάνουμε στο να σημειώνονται τόσα πολλά ατυχήματα, κύριε Σιδηρόπουλε. Δεν ξέρω αν υπήρχε κάποια περαιτέρω ενημέρωση, κάποια δήλωση παραπάνω σχετικά με το γεγονός στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο Δήμο περαιτέρω. Αναμένεται ότι στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα είναι σε λίγες μέρες, ότι θα κυριαρχήσει αυτό το θέμα, όπως θα κυριαρχήσουν και κάποια άλλα προημερησίας διάταξης, θα τεθούν από τις πτέρυγες της αντιπολίτευσης. Είναι γεγονός ότι έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολλοί γονείς σε όλη την Ελλάδα από την νομοθεσία που είχε αλλάξει πριν από 4 περίπου χρόνια και υποχρέωνε τους Δήμους να πιστοποιήσουν όλες τις παιδικές χαρές. Αλλά φαίνεται ότι αυτό το μέτρο που ήταν υπερβολικό αρκετά και έκλεισε τις περισσότερες παιδικές χαρές σε όλη την Ελλάδα, δεν αποδίδει, καθώς ατύχημα δεν συμβαίνει μόνο στα μηχανήματα.
Είτε αυτά είναι είτε δεν είναι πιστοποιημένα, αλλά μπορεί να συμβεί και με την περίφραξη, όπως αυτό που συνέβη με κάτι το οποίο δεν μπορούσε να έχει προβλεφθεί, δηλαδή με μια κατασκευή σιδήρου, η οποία, μια σιδηροκατασκευή η οποία μπορεί να περιλαμβάνεται σε κάποια μελέτη, αλλά μπορεί να είναι και μια ουσιαστικά ευρεσιτεχνία ενός συνεργείου που εργάζεται και περιφράσει και ασχολείται με την περίφραξη μιας παιδικής χαράς, και έτσι συνέβη εκεί που κανείς δεν το περίμενε. Νομίζω ότι η ευχή όλων είναι φυσικά να μην έχει περαιτέρω προβλήματα με την υγεία του το 8χρονο παιδί, και θα δούμε στη συνέχεια την πολιτική κόντρα να εκτιλήσεται τις επόμενες ημέρες. Η οποία πόρτα, να σημειώσουμε, είχε ξαναπέσει στο παρελθόν. Ακριβώς. Γι' αυτό και δέχτηκε πολύ μεγάλη κριτική ο Δήμος, γιατί είχε ξαναπέσει η πόρτα πριν από λίγες ημέρες και δεν λύθηκε μέρημνα. Δεν ελύθη κάποια μέρημνα προκειμένου να μην ξανασυμβεί, να ασφαλιστεί με κάποιο τρόπο. Τώρα να μην γίνουμε ειδικοί και περιγράφουμε με ποιο τρόπο μπορεί να ασφαλιστεί μια σειρώμενη πόρτα. Αυτά νομίζω ότι θα τα δούμε στην πορεία να συζητιούνται μεταξύ Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης. Ενδιαφέρον θα έχει όντως να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις επί του θέματος. Εντύπωση πάντως να πούμε ότι προκαλεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε κάποια επικοινωνία με την οικογένεια του παιδιού. Ναι, αυτό είναι μια καταγγελία που έχει γίνει από την μείζον αντιπολίτευση. Φέρεται ότι πρέπει να είναι έτσι τα πράγματα, ότι δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος ακόμη με την οικογένεια του παιδιού, έστω για να εκφράσει έτσι τα περαστικά της Δημοτικής Αρχής. Φανταζόμαστε ότι μετά και τον θόρυβο που έγινε, ότι σε πολιτικό επίπεδο προφανώς θα υπάρξει μια επικοινωνία για να ρωτήσει κάποιος, να ενδιαφερθεί για την υγεία του παιδιού και να δείξει και ένα ανθρώπινο ενδιαφέρον. Έτσι. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Κύριε Σιδηρόπουλε, να σας ευχαριστήσουμε θερμά. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι. Αγώνας δρόμου με σκυλιά την Κυριακή πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Φαλήρου και στις 10 η ώρα το πρωί, με σκοπό τα έσοδα της συγκεκριμένης διοργάνωσης να διατεθούν για την νοσηλεία του μικρού Στράτου Ραφαήλ Μπινί, 9χρονου. Η πρωτοβουλία δεν είναι μόνο δικιά μας, δηλαδή του σωματείου μας. Είναι σε συνεργασία με τη φιλοζωική σελίδα ομάδα «Σε προστατεύω νομού Καβάλας» και την υπέροχη ομάδα των νεαρών ατόμων της Action Team. Όλοι μαζί θεωρήσαμε και θελήσαμε να δώσουμε το δικό μας αγώνα με τα σκυλάκια για τον αγώνα που δίνει ο Ραφαήλ για τη ζωή του. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν χρειάζεται να έχεις τους σκύλους σου για να έρθεις, να προσφέρεις, να βοηθήσεις, να στηρίξεις τον αγώνα αυτού του παιδιού. Μπορούν να έρθουν όλοι οι καβαλιώτες να γεμίσουν τον κουμπαρά μέχρι επάνω να ξεχυλήσει, γιατί μπορεί να ήταν το δικό μας παιδί, το δικό σου, οποιοδήποτε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας εμπιστευθήκατε για την ενημέρωσή σας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.